Σήμερα θα δούμε μαζί κάποια απλά αλλά βασικά βήματα που πρέπει να κάνεις για να πετύχεις το τέλειο ψήσιμο μιας μοσχαρίσιας μπριζόλας σε μια ψυταριά υγραερίου της Broil King. Είσαι έτοιμος? Πάμε! Αρχικά, ανάβεις την ψυσταριά σου και περιμένεις να πιάσεις θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 200 βαθμών Κελσίου. Το πόσο μεγαλύτερες εξαρτάται από το τι πας να κάνεις. Η λογική είναι απλή. Όσο πιο έντονα κόκκινο θέλεις το steak σου εσωτερικά, τόσο προς τα κόκκινα θα πηγαίνει στη θερμοκρασία. Άρα, αν θέλεις ένα steak καλοψημένο, σκέψου ότι θα φέρεις τη θερμοκρασία σου γύρω στους 200 βαθμούς Κελσίου, ώστε να έχει το χρόνο του το steak να καθίσει αρκετή ώρα μέσα στη ψυσταριά σου για να ψηθεί, παύλα βράσει και εσωτερικά. Αν αντίθετα θέλεις το steak σου rare, τότε πρέπει να ανεβάσεις θερμοκρασίες 280 και 300 βαθμούς Κελσίου, ώστε εξωτερικά να πετύχεις πολύ έντονα τσιγαρίσματα και εσωτερικά να παραμείνει κόκκινη. Όσο η ψυσταριά σου προθερμαίνεται, πάμε να πούμε κάποια βασικά πράγματα για το κρέας. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό για το τέλειο ψήσιμο μιας μπριζόλας είναι η πρώτη ύλη. Φρόντισε λοιπόν να ζητήσεις από τον κρεοπόλη σου να σου κόψει το steak που θέλεις εσύ στο πάχος που θέλεις εσύ. Πρόσεξε η κοπή να είναι ομοιόμορφη σε όλο το μήκος μπριζόλας. Έτσι και η μπριζόλα σου θα ψηθεί ομοιόμορφα σε όλο το μήκος της. Εγώ για την πρώτη ύλη, δηλαδή το κρέας μου, εμπιστεύομαι τα κρεοπολία Carnicero. Η απότομη μεταβολή στη θερμοκρασία του κρέατος σκληραίνει, παύλα τρομάζει το κρέας. Άρα, αν θελήσεις να πετύχεις την τέλεια ζουμερή μπριζόλα, φρόντισε να την έχεις βγάλει από το ψυγείο σου περίπου 20 με 30 λεπτά νωρίτερα. Αλλά το πιπέρωμα, ναι ή όχι. Μα εννοείται πως βάζεις λάδι, αλάτι, πιπέρι και ό,τι άλλο μπορεί να θέλεις επάνω σε μία μπριζόλα ή στο κρέας σου. Άλλωστε, η μπριζόλα σου θα καθίσει τόσο λίγο χρόνο μέσα στην ψυταριά σου που πραγματικά δεν έχει καμία σημασία εάν θα βάλεις το αλάτι σου αμέσως πριν το ψήσιμο. Πίστεψέ με, υπάρχουν πολύ χειρότερα λάθη που μπορείς να κάνεις κατά τη διαδικασία ψησίματος από το να προσθέσεις αλάτι στην ομή μπριζόλα σου. Και μην ξεχνάς, σε μια ψυταριά υγραερίου της Broil King, πριν την ανάψεις, επέλεξε τη μυτερή πλευρά για να έχεις έντονα σημάδια του ψητού επάνω στο κρέας σου. Φρόντισε να ξεκινήσεις να ψήνεις την μπριζόλα σου όταν το μαντέμι σου θα είναι καυτό. Έτσι, οι πόροι του κρέατος θα κλείσουν γρήγορα και όλη η νοστιμιά, τα ζουμιά θα μείνουν εσωτερικά. Παράλληλα, το έντονο τσιγάρισμα θα σου δώσει πολύ έντονο γευστικό αποτέλεσμα. Τοποθέτησε την μπριζόλα σου ώστε η μία της άκρη να κοιτάει στις 10 η ώρα και κλείσε το καπάκι. Μετά από τα επόμενα 2 λεπτά, γύρισε την μπριζόλα σου ώστε η άκρη της να κοιτάει στις 2 η ώρα. Για το γύρισμα της μπριζόλας σου επέλεξε μία λαβίδα και όχι πιρούνες, πιρούνια ή οτιδήποτε άλλο που τρυπάει το κρέας κάθε φορά που πας να το γυρίσεις. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεις ότι θα θωρακίσεις γρήγορα το κρέας σου εξωτερικά και θα κρατήσεις εσωτερικά όλα τα ζουμιά, άρα την οστιμιά του. Μόλις περάσουν τα επόμενα 2 λεπτά, αναποδογύρισε την μπριζόλα σου από την άλλη πλευρά και τοποθέτησε την έτσι ώστε η άκρη της να κοιτάει πάλι στις 10 η ώρα. Μετά από τα επόμενα 2 λεπτά, γύρισε την μπριζόλα σου ώστε η άκρη να κοιτάει στις 2 η ώρα. Μόλις η μπριζόλα σου είναι ψημένη στο βαθμό που τη θέλεις, μετέφερε τη σε ένα ξύλο κοπής ή σε ένα πιάτο, πρόσθεσε λίγο λαδάκι από πάνω, σκέπασε τη με λίγο αλουμινόχαρτο και άφησε να ξεκουραστεί για τα επόμενα 5 λεπτά. Τώρα πλέον ξέρεις πως να ψήσεις τέλεια ένα steak σε μια ψυταριά υγραερίου της Broil King.